για ποιο είναι το διαγνωστικό κριτήριο της δυσλεξίας, χωρίς το οποίο δεν υπάρχει δυσλεξία. Δηλαδή, αν δεν έχει αυτή τη δυσκολία κάποιος, όλες τις άλλες δάχει, δεν είναι δυσλεξικός. Για να δούμε λοιπόν. Για να είμαι τυφλός, το κριτήριο είναι δεν βλέπω. Για να είμαι κουφός, δεν ακούω. Για να είμαι δυσλεξικός, σε τι πρέπει να υστερώ πολύ σε σχέση με τους μαθητές μου για να έχω δυσλεξία. Εδώ βέβαια, στη χώρα μας, όπως ξέρετε, είμαστε πολύ εφευρετικοί και είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο, όπως το ξέρω, που έχουν μία εφεύρεση που και τους τυφλούς τους κάνουν να βλέπουν. Λοιπόν, ποια είναι αυτή η εφεύρεση? Λέγεται φακελάκι. Λοιπόν, αυτή η φοβερή εφεύρεση, όπως ξέρετε, στο νησί της Ζάκυνθο, η τυφλή οδηγούν ταξί. Σημαντικότατε βλέπετε ότι δεν κάνει μόνο το στάματα και το φακελάκι κάνει στάματα. Όσο και τους τυφλούς κάνει, βλέπουν. Για να δούμε λοιπόν τι είναι η δυσλεξία. Φυσικά η δυσλεξία δεν έχει καμιά σχέση με αυτές τις βαριές κατηγορίες. Έτσι απλώς το κάνω για να δούμε. Λοιπόν, για να έχει κανένα δυσλεξία, υποχρεωτικά πρέπει να έχει πολύ μεγάλη δυσκολία στην ανάγνωση. Άρα η δυσλεξία είναι πρόβλημα της ανάγνωσης. Ο δυσλεξικός διαβάζει πολύ αργά σε όλη του τη ζωή, ακόμη και να πάρει Νομπέλ, και κάνει άλλα βλέπει και άλλα διαβάζει, ιδιαίτερα στις μικρές τάξεις. Αλλά αργά διαβάζει σε όλη τη ζωή, όπως θα δούμε και παρακάτω. Διαβάζει αργά σχέτως τάξης, γλώσσας και ηλικίας. Τι προκαλεί τη δυσλεξία? Το περιβάλλον ή κανείς γεννιέται έτσι βιολογικά έτσι? Αν κανείς δεν είχε τελειώσει ελληνικό σχολείο, δηλαδή αποστήθηση, είχε τελειώσει ένα εκπαιδευτικό σύστημα όπου κάνει τους ανθρώπους να σκέπτονται και να είναι αξιοπρεπείς, τότε βλέποντας μόνο αυτή τη διαφάνεια, μόνο αυτά τα νούμερα, χωρίς να έχετε ακούσει ποτέ τη λέξη δυσλεξία, θα μπορούσατε να απαντήσετε εάν κανείς δυσλεξικός γεννιέται ή γίνεται, αν δηλαδή έχει βιολογική αιτιολογία, να το κάνει το περιβάλλον. Δέστε εδώ, οι γενικές μαθησιακές δυσκολίες που προκαλούν το περιβάλλον, σε όλο τον κόσμο έχουμε ένα αγόρι προς ένα κορίτσι, ακριβώς όπως είναι και ο πληθυσμός. Οι δυσλεξικοί όμως, και τα παιδιά με διάσταση προσοχής, είναι 4 αγόρια προς ένα κορίτσι σε όλο τον κόσμο. Αυτό από μόνο του κραυγάζει και μας λέει αν κανείς γεννιέται ή γίνεται δυσλεξικός. Πώς? Πώς σκεφτόμαστε? Όταν δεν ξέρουμε κάτι, πώς πάμε προς τη λύση? Ξεκινάμε από αυτά που ξέρουμε. Απορρίπτουμε ένα-ένα που δεν ταιριάζουν και αυτό που μένει στο τέλος είναι το σωστό. Αρκεί να έχουμε μια σωστή λογική. Ας υποθέσουμε ότι κανείς γίνεται δυσλεξικός από το περιβάλλον. Δηλαδή, μια χώρα που έχει διαφορετική γλώσσα, διαφορετικό πληθυσμό, διαφορετική φυλή, θα παράγει διαφορετική αναλογία αγοριών προς κορίτσια, αφού το περιβάλλον το προκαλεί. Δηλαδή, στη Ρωσία θα είναι 7:1, στην Ελλάδα 1:1, στην Τουρκία 4:1, στην Αγγλία 3:1 κτλ. Όταν όμως βλέπετε ένα καθαρά βιολογικό φαινόμενο, δηλαδή ένα αγόρι ή κορίτσι, και είναι αυτή η δυσαναλογία 4:1, αλλά είναι ακριβώς η ίδια σε όλο τον κόσμο, αυτό κρατάζει και λέει το περιβάλλον ποτέ δεν μπορεί να δημιουργήσει τη δυσλεξία.